Καλημέρα σας κύριε Δελή. Καλή σας μέρα κύριε Χαρίτου και κύριε Παπασταματίου. Τι κάνετε, είστε καλά? Αρκετά καλά. Εσείς θέλετε να συμμετάσχετε σε αυτή τη δημόσια πλέον δημοσκόπηση, γιατί οι εισαγγελικές αρχές έκριναν ότι αυτά τα αδικήματα και οι καταλήψεις είναι πλημεληματικού χαρακτήρα, και επειδή το πλημέλημα σε κάποιον που δεν έχει σπουδάσει νομικά ακούγεται υπερβολικά ελαφρό, έχει ποινές όμως από 3 μέχρι 5 χρόνια φυλάκιση. Όλοι μετά τους εισαγγελείς εξέφρασαν και μία άποψη για το τι είναι αυτή η πράξη. Εσείς έχετε τη διάθεση να το... Δεν θέλουμε. Δείτε κύριε Παπασταματή, δεν θέλουμε να σχολιάσουμε την απόφαση των εισαγγελικών λειτουργών. Αυτό που θέλουμε να πούμε με αφορμή το γενικότερο ζήτημα που προκύπτει από τη δράση τέτοιων ομάδων, η οποία δράση αξιοποιείται νομίζω από τις εκάστοτε κυβερνήσεις για να ενισχύει αυτό το αυταρχικό, το αντιδημοκρατικό πλαίσιο αντιμετώπισης των εργατικών και των λαϊκών κινητοποιήσεων. Και εξ όσων είπα, νομίζω ότι προκύπτει το συμπέρασμα ότι τέτοιες ομάδες έχουν μικρή έως ανύπαρκτη σχέση με το οργανωμένο εργατικό λαϊκό κίνημα και, όπως σας είπα, αξιοποιούνται είτε το θέλουν είτε όχι, αντικειμενικά προκύπτει αυτό. Mm-hmm. Αξιοποιείται η δράση αυτών των ομάδων είτε με τους τσιμεντόλιτους είτε με οτιδήποτε άλλο, γιατί για αυτά συζητάμε mm-hmm. όλες τις τελευταίες ημέρες, για να ενισχύεται αυτό το πλαίσιο το οποίο θέλει να περιορίσει, για παράδειγμα, τις διαδηλώσεις, θέλει να εντείνει την καταστολή, δίνει αέρα στα πανιά τμήματων της αστυνομίας να αυθαιρετούν ενάντια σε ανθρώπους στα καλά καθούμενα. Προχθές στο κέντρο της Αθήνας, στην Αχαρνών, σταμάτησαν παιδιά που είναι στην απεξάρτηση για να τα ανακρίνουν με έναν απαράδεκτο και πολύ αυταρχικό τρόπο. Λέω ότι το κλίμα που δημιουργείται τίνει στην ενίσχυση όλων αυτών των χαρακτηριστικών καταστολής και εκφοβισμού από την. Άρα εσείς υπογραμμίζετε την εργαλειοποίηση τέτοιων δράσεων και περιστατικών. Ακριβώς, διότι αυτό προκύπτει είναι ένα πινκ-πονγκ, αν θέλετε, ανάμεσα στην εκάστοτε στην κυβέρνηση και ανάμεσα στη δράση όλων αυτών των ομάδων. Το πώς αξιοποιούνται δηλαδή για να αυταρχικοποιείται το θεσμικό πλαίσιο. Όμως, θα ήθελα κύριε Παπασταματίου, και με αφορμή, και επειδή σας μιλάει εν πάση περιπτώσει ένας βουλευτής του ΚΚΕ, να πούμε ότι καταστολή δεν είναι μόνο οι αστυνομικές επιχειρήσεις. Αλλά... Καταστολή είναι και η εργοδοτική τρομοκρατία, η οποία ζει και βασιλεύει, ξέρετε, σε πάρα πολλούς μεγάλους εργασιακούς χώρους και όπου απαγορεύεται κυριολεκτικά στους εργαζόμενους όχι μόνο να οργανωθούν στα σωματεία τους και να διεκδικήσουν, αλλά ακόμα και για να μιλήσουν και να διεκδικήσουν σε προφορικό επίπεδο. Αναφέρεστε τώρα σε κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα? Όχι, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα, νομίζω έχουν δημοσιευτεί, αλλά είναι κοινό μυστικό, ιδιαίτερα ανάμεσα στους εργαζόμενους, ότι σε μεγάλες επιχειρήσεις, είτε σε εμπορικές είτε σε βιομηχανικές, πραγματικά ακόμα και η εκδήλωση κάποιας διάθεσης για την οργάνωση στο σωματείο συναντά το κυνηγητό της εργοδοσίας, για να μην σας πω ότι... Σε φέρνει έξω από την επιχείρηση. Σε μεγάλα σούπερ μάρκετ στην Αθήνα, όταν πήγε το σωματείο των ιδιωτικών υπαλλήλων για τη διενέργεια εκλογών, συνάντησε εμπόδια και εκφοβισμό από τους ανθρώπους της εργοδοσίας. Είναι κοινό μυστικό, νομίζω δεν λέμε κάτι καινούριο, όλοι το γνωρίζουμε. Υπάρχει δηλαδή, ήθελα να πω, και αυτή η πλευρά της καταστολής και όχι μόνο η κρατική καταστολή. Και αυτές οι δύο, και η κρατική και η εργοδοτική καταστολή και τρομοκρατία, νομίζω ότι συμπληρώνουν μία την άλλη. Για την κρατική καταστολή θα σας καταθέσω μια ένσταση για να τη σχολιάσετε. Ναι μεν ως ΚΚΕ καταλαβαίνω ότι το αστικό κράτος δεν είναι η μεγάλη σας αγάπη, αλλά η κρατική καταστολή και σε μια δική σας αντίληψη διακυβέρνησης δεν είναι μέρος της κανονικής πολιτικής διαδικασίας? Θέλω να πω, δεν υπάρχει ένα ποσοστό κρατικής αποδεκτής βίας ώστε να λειτουργεί το σύστημα? Κοιτάξτε, το κράτος δεν είναι μια ουδέτερη έννοια, έχει περιεχόμενο. Φυσικά. Το κράτος ή θα είναι αστικό ή θα είναι εργατικό λαϊκό. Άρα η αστική κρατική καταστολή... Αν είναι αστικό, κύριε Παπασταματίου, αυτό σημαίνει ότι θα επιχειρεί διαρκώς να επιβάλλει τη θέληση των λίγων ενάντια στα συμφέροντα και στα δίκαια των πολλών. Το λέω πάρα πολύ σχηματικά. Αυτό ζούμε
όλα αυτά τα χρόνια. Σε ένα εργατικό λαϊκό κράτος θα προστατεύει τα δικαιώματα των πολλών έναντι στις απόπειρες κάποιων λίγων να προσπαθήσουν να τους εκμεταλλευτούν. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, μου αρέσει η κουβέντα που κάνουμε. Ποιος το εγγυάται όμως αυτό, ότι στο εργατικό λαϊκό κράτος θα. Οι ίδιοι εργαζόμενοι το εγγυώνται, οι ίδιοι το εγγυώνται και οι ίδιοι πρέπει να το εγγυώνται και, εν πάση περιπτώσει, περιγράφονται όλα αυτά και στην πρόταση εξουσίας που έχει καταθέσει εδώ και χρόνια το κόμμα μας για το πώς θα είναι δομημένη και οργανωμένη αυτή η εργατική λαϊκή εξουσία. Δεν θα είναι σε μια λογική ανάθεσης ή στεγνής αντιπροσώπευσης όπως είναι εδώ στην αστική δημοκρατία. Θα έχει την ουσιαστική συμμετοχή των εργαζομένων, την ανάληψη ευθυνών από μέρος τους, πολιτικών ευθυνών, από το μικρότερο μέχρι το υψηλότερο επίπεδο. Σε αυτό το αστικό κράτος που μιλάμε, τον εκλογικό νόμο που ήρθε στη Βουλή, πώς τον βλέπετε, κύριε Δελή? Πώς να τον δούμε, κύριε Παπασταμάτη? Δεν ξέρω, εγώ θα είναι ύποπτο, καταλάβατε. Όπως αυτός που είναι ένας εκλογικός νόμος, την πεπατημένη πάρα πολλών προηγούμενων, φυσικά. Την ιδέα της κυβερνησιμότητας δεν την δέχεστε ως ΚΚΕ, δηλαδή, ναι, πρέπει να βγαίνει μια κυβέρνηση, αλλά να μπορεί και να ασκήσει κάποια πράγματα. Σας απαντώ ευθέως λοιπόν πως όχι. Νομίζουμε ότι έχουν τη δυνατότητα τα αστικά κόμματα να δημιουργήσουν και κυβερνήσεις και δεν είναι ο εκλογικός νόμος που τους εμποδίζει. Άλλωστε, όταν χρειάστηκε να βρεθούν σε πολύ κομβικές επιλογές, όπως για παράδειγμα τα μνημόνια, τότε δεν είχαν κανένα πρόβλημα να τα ψηφίσουν όλοι μαζί. Από την άλλη όμως, δείτε, δεν μπορεί, ξέρετε, θα το ξαναπούμε, δεν μπορεί να υπάρχει η λογική ότι μπορεί μια κυβέρνηση του 35, του 36 ή του 40% να παίρνει μπόνους και να βγάζει, ξέρω εγώ, το 60% των κοινοβουλευτικών εδρών προκειμένου να έχει αυτοδυναμία βασιζόμενη στην ιδέα της κυβερνησιμότητας. Άρα εσείς λέτε απλή ανώθευτη αναλογική, ακριβώς, που λέγαμε και από πάλι. Την άλλη, να ζητάς από τους εργαζόμενους για να κηρύξουν μια απεργία οι άνθρωποι να είναι εκεί μετά τη βάρδια τους πάνω από το 50% να είναι παρόντες. Να, εκεί δεν να έχει μπόνους. Για να αποφασίσουν. Εκεί να, δεν παίρνει μπόνους. Εκεί είναι πολύ αυστηρή αυτή η αστική δημοκρατία για αυτό το αστικό κράτος. Συνοπτικά, κύριε Παπασταματίου και κυρία Χαρίτου, αυτό το είναι μια ενισχυμένη αναλογική. Είναι στην πεπατημένη πάρα πολλών εκλογικών νόμων. Όχι πως αυτό που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν δύο χρόνια ήταν απλή αναλογική, ούτε αυτό ήταν, γιατί κράταγε το πλαφόν του 3%. Λέτε για την είσοδο στη Βουλή. Ναι. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει η απλή, η γνήσια και ανώθευτη απλή αναλογική. Κάθε κόμμα, ανάλογα με το ποσοστό που παίρνει, να έχει και τον αριθμό των εδρών. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και ιστορικά έχει αποδειχτεί ότι αν χρειαστεί τα αστικά κόμματα μπορούν μια χαρά να τα βρουν και στις κυβερνήσεις. Για πρόεδρο της Δημοκρατίας έχετε καλή πρόταση? Και πάλι θα σας απογοητεύσω. Δεν ασχολούμαστε, δεν είναι το σωστό ρήμα. Καθίστε. Δεν έχουμε πρόταση ονόματος για τον. Γιατί όμως? Γιατί δηλαδή το ΚΚΕ? Ούτε προτείνουμε κάποιον για πρόεδρο της Δημοκρατίας, ούτε θα ψηφίσουμε κάποιον, ούτε θα συνενέσουμε σε κάποιον. Και αυτό δεν είναι γιατί, ξέρετε, έχουμε αντίρρηση με το ένα, με το α ή το β πρόσωπο. Έχουμε αντίρρηση με αυτό που ενσαρκώνει, με αυτό που συμβολίζει και που εκφράζει αυτός ο θεσμός του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Δηλαδή. Ο οποίος, κύριε Παπασταματίου και κυρία Χαρίτου, νομίζω ότι είναι ο άνθρωπος που βάζει την τελική υπογραφή σε όποιο νόμο και σε όποιο προεδρικό διάταγμα. Και συμβολικά αίρη της θέλει να κάνει άριστο των ταξικών αντιθέσεων γι' αυτό. Δεν σας αρέσει ο θεσμός δηλαδή? Ναι, εμείς διαφωνούμε με το ρόλο και το περιεχόμενο του θεσμού και με ό,τι αυτό συμβολίζει. Είναι ο σκληρός πυρήνας της αστικής εξουσίας, όπως λέμε, και είναι αυτός που βάζει την υπογραφή του τελικά στην αντιλαϊκή, στην αντεργατική πολιτική. Ναι, αλλά οι αρμοδιότητες του είναι περιορισμένες. Δεν μπορεί να κάνει πολιτική. Δεν μπορεί να μην υπογράψει, για παράδειγμα. Δεν μπορεί να μην υπογράψει. Εμείς κρίνουμε το περιεχόμενο του θεσμού και το ρόλο του. Μάλιστα. Με αυτό έχουμε αντίρρηση, επειδή έχουμε αντίρρηση όχι με το πρόσωπο, όπως σας είπα, αλλά με. Να σας τρολάρω τότε, γι' αυτό και διακόπτω. Συγγνώμη, κύριε Δελή. Αφού έχετε αντίρρηση για το θεσμό, προφανώς θα έχετε αντίρρηση και για το θεσμό, την εκλογική διαδικασία στο αστικό κράτος. Γιατί συμμετέχετε? Ελάτε τώρα. Θέλω να το αγριεύσω. Για πείτε μου, εξηγήστε το.
Ελάτε τώρα. Πάρα πολύ θα ήθελαν το Κομμουνιστικό Κόμμα να μην συμμετέχει, να καταγγέλει, να σταθεί στη γωνιά του και να καταγγέλει. Όχι. Εμείς θα αξιοποιήσουμε, είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα οι εκλογές και η εκλογή κομμουνιστών βουλευτών σε ένα αστικό κοινοβούλιο, όπου εκεί θα αποκαλύψουν, θα καταγγείλουν, θα προσπαθήσουν, θα προτείνουν να βρεθεί έστω και μια χαραμάδα που θα βοηθήσει τους εργαζόμενους. Και δεν μπορεί αυτό να το βάζουμε στην ίδια μοίρα με έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος εκλέγεται από την πλειοψηφία της Βουλής και που έχει ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο ρόλο στο αστικό πολιτικό σύστημα, όπως σας είπα, συμβολικό αλλά και ουσιαστικό σε έναν βαθμό, από την ώρα που βάζει την υπογραφή του σε όλα τα κόμματα. Άρα δεν θα μπείτε στην κουβέντα, αυτό θα, για δεν να θα βγάλουμε μπούμε το. Στην κουβέντα, ούτε και θα ψηφίσουμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε και αδιάφοροι για όποιον ή για όποια, τέλος πάντων, προταθεί. Αυτό τι σημαίνει, το δεν είστε αδιάφοροι αυτό? Όχι, με την έννοια ότι παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Μας ενδιαφέρει, δηλαδή δεν, με αυτή την έννοια το λέω. Όχι ότι θα αλλάξει στάση μας ως προς την ψήφο. Μάλιστα. Το κομμάτι αυτό, το οι προεδρικές τώρα και το βασικό θέμα, γιατί έχει ξεσπάσει ένας καυγάς που δεν, φαντάζομαι έχετε κι εσείς άποψη, για την μη συμμετοχή της χώρας μας στη διάσκεψη του Βερολίνου, εκεί που συζητείται το θέμα της Λιβύης. Βέβαια είναι απορίας άξιων, γιατί άκουσα και δηλώσει του Τούρκου Προέδρου, του κυρίου Ερντογάν, που λέει ότι δεν θα, αν στη Λιβύη τολμήσει ο ένας να κάνει αυτό, εννοεί για το στρατάρχη Χαφτάρ, εμείς θα απαντήσουμε, και σαν να μιλάει για την αυλή του σπιτιού του, μου φάνηκε. Βέβαια, ναι, στο Βερολίνο κάπως έτσι γίνεται η συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει, στο Βερολίνο, σε αυτή τη διάσκεψη, είναι μια διάσκεψη χωρών και κρατών, μάλλον υπεριαλιστικών δυνάμεων, για να το πω πιο συγκεκριμένα, που δίνουν το δικαίωμα στον εαυτό τους να ασχολούνται με οτιδήποτε συμβαίνει σε οποιαδήποτε περιοχή της γης. Τώρα, σε σχέση με τη Λιβύη, νομίζω ότι η μοίρα αυτής της πολύπαθης χώρας ολοένα και περισσότερο μοιάζει με την μοίρα της Συρίας. Αλωνίζουν κυριολεκτικά οι υπεριαλιστές εκεί, ίσως αυτή τη στιγμή να πολεμούν δι' αντιπροσώπων, από ό,τι φαίνεται, όπως γινόταν και στη Συρία. Και εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, αυτοί που κατηγορούν το ότι δεν συμμετέχει η χώρα μας σε τέτοιου είδους διασκέψεις, προφανώς το λένε από τη σκοπιά ότι θα πρέπει να εμπλακεί ακόμα περισσότερο σε αυτά τα παζάρια, σε αυτούς τους ανταγωνισμούς, σε αυτές τις συμφωνίες, οι οποίες αλλάζουν, ξέρετε, κάθε ώρα και λεπτό ανάλογα. Ναι, να προασπίσει τα συμφέροντά της σε σχέση με τη συμφωνία με την Τουρκία, όχι να αποφανθούμε εμείς ποιος θα κυβερνήσει τη Λιβύη και τι θα κάνει ο λιβικός λαός. Η συμφωνία του Σάραντ με την Τουρκία προφανώς και είναι μια παράνομη συμφωνία. Νομίζω ότι είναι απολύτως λογικό αυτό. Δεν υπάρχει σοβαρός άνθρωπος, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά στον κόσμο ολόκληρο, που να θεωρεί το κάτι αντίθετο. Εν πάση περιπτώσει όμως υπάρχει αυτή η συμφωνία και νομίζουμε ότι η χώρα μας θα πρέπει να σταθεί, να έχει στο πλευρό της αυτό που λέμε το διεθνές, το δίκαιο της θάλασσας, με αυτό το όπλο να αξιοποιήσει, προκειμένου να πείσει για τα δίκαιά της. Δηλαδή η συμμετοχή στο Βερολίνο για σας δεν είναι σημαντική? Η συμμετοχή στο Βερολίνο σημαίνει ότι είναι συμμετοχή σε παζάρια και σε διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε αντιμαχόμενες πλευρές και στους υπεριαλιστές, οι οποίοι τους κυδεμονεύουν. Και με την έννοια αυτή δεν νομίζω ότι θα πρόσφερε κάτι ιδιαίτερο στα συμφέροντα της χώρας μας και του ελληνικού λαού. Άλλωστε θυμίζω, κύριε Παπασταματίου, ότι η Ελλάδα είχε εμπλοκή στο ξεκίνημα της λιβικής κρίσης το 2011. Επικουρικού χαρακτήρα βεβαίως, δεν είχε εμπλοκή στρατιωτική, αν και βοήθησε τότε τους βομβαρδισμούς, βοήθησε τότε δυστυχώς ώστε η χώρα αυτή να βυθιστεί στην κρίση και στη διάλυση που βιώνει αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Πάντως η κυβέρνηση δεν λέει ότι το κάνετε αυτό και ούτε θέλω να το... θα είναι σε αυτό το κομμάτι ικανοποιημένη, δηλαδή εκεί δεν τις ασκείτε εσείς τέτοιο έλεγχο γιατί δεν συμμετέχεις, βέβαια από άλλη τελείως σκοπιά οπτική. Σας είπα, εμείς έχουμε αντίρρηση, εμείς κάνουμε κριτική σε όλες τις κυβερνήσεις, είτε τώρα της Νέας Δημοκρατίας είτε παλιότερα του ΣΥΡΙΖΑ, όταν εμπλέκουν βαθύτερα, και το κάνουν συνεχώς, όταν εμπλέκουν βαθύτερα τη χώρα μας σε αυτούς τους ανταγωνισμούς, σε αυτά τα σχέδια των υπεριαλιστών, τα οποία δημιουργούν τόσα προβλήματα σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσόγειου. Νομίζω το ζούμε αυτό. Με την έννοια αυτή,
Γι' αυτό λέει το ΚΚΕ ότι την απεμπλοκή από αυτούς τους σχεδιασμούς, από αυτές τις ενέργειες, την ακύρωση της συμφωνίας, της πρόσφατης συμφωνίας. Ναι, αλλά δεν μπορούν να αποφασίζουν οι άλλοι για μας. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή να γίνεται μια διάσκεψη, να παίρνονται αποφάσεις που αφορούν και την Ελλάδα και την ελληνική ΑΟΣ. Να σας πω κάτι. Και εμείς να μην έχουμε συμμετοχή. Κυρία Χαρίτου, εμείς θεωρούμε ότι το πρόβλημα της Λιβύης είναι η υπόθεση του λιβυκού λαού. Κανένας άλλος εκτός από τον ίδιο δεν έχει το δικαίωμα να επεμβαίνει και να του υπαγορεύει τι θα κάνει. Γιατί περί αυτού πρόκειται τελικά, είτε είναι στο Βερολίνο είτε σε οποιασδήποτε άλλες διασκέψεις. Δεν μπορεί δηλαδή είτε λέγεται Ερντογάν, είτε Πούτιν, είτε Τραμπ, είτε οποιοδήποτε άλλος να κανονίζει το τι θα γίνει σε μια χώρα. Αυτό δεν γίνεται. Και σε μια τέτοια λοιπόν συνδιάσκεψη να πάει και η Ελλάδα. Γι' αυτό είμαστε αρνητικοί. Για να προστατεύσει το διεθνές δίκαιο που είπατε εσείς. Για να προστατεύσει, κυρία Χαρίτου, τα συμφέροντα της χώρας, λένε εδώ οι κυβερνώντες, για να προστατεύσει, μάλιστα, λέμε εμείς, τα συμφέροντα του ελληνικού κεφαλαίου. Κύριε Δελή. Γι' αυτό επιδιώκει τη συμμετοχή του σε αυτές τις διασκέψεις, για να ενισχύσει την παρουσία του στην περιοχή. Και να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε Δελή. Να είστε καλά. Γεια σας.